Χαμόγελα πλημμύρισε η αίθουσα εκδηλώσεων του Ειδικού Γυμνασίου Λυκείου Αλεξανδρούπολης κατά τη διάρκεια της σχολικής γιορτής για την 25η Μαρτίου. Μαθητές και μαθήτριες σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους παρουσίασαν ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα με τραγούδια, ποίηματα και χορούς. Προσκεκλημένος στη γιορτή ήταν και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης. Πάντοτε είναι μεγάλη χαρά που επισκέπτουμε εδώ το συγκρότημα ειδικής αγωγής, πόσο δε μάλλον σήμερα στο ειδικό γυμνάσιο και λύκειο, που έχουμε τη χαρά να γιορτάζουμε μια από τις μεγαλύτερες επετείους των Ελλήνων και της Ορθοδοξίας ταυτόχρονα, και να πάρουμε και να στείλουμε ένα μήνυμα εδώ μαζί με τους μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου σε κάθε γωνία της Οικουμένης όπου υπάρχουν Έλληνες, γιατί αυτό είναι το κεντρικό νόημα, με αφορμή τις επαιτίους αυτές να ενώνονται Έλληνες από κάθε γωνιά του πλανήτη. Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο σε μια εξαιρετική γιορτή με τα παιδιά, με παντού να κυριαρχεί το μπλε και το άσπρο, το γαλανόλευκο της ελληνικής σημαίας. Ελληνόπουλα και ελληνοπούλες ντυμένες με παραδοσιακές φορεσιές, πολύ ωραίος ο στολισμός, πολύ ωραία η διαδραστικότητα και ο βηματικός τρόπος με τον οποίο τα παιδιά εδώ του ειδικού σχολείου παρουσίασαν προς τους καλεσμένους και προς τους συμμαθητές τους το πνεύμα και το μήνυμα της γιορτής αυτής, που είναι ένα μήνυμα ότι κερδίσαμε πάρα πολλές μάχες ενάντια του κορονοϊού. Πρέπει να κερδίσουμε και τις υπόλοιπες μάχες που έρχονται, και είναι μάχες ενάντια του πολέμου υπέρ της ειρήνης, ενάντια του πολέμου που γίνεται στην γειτονιά μας, και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω και εγώ μέσω του βήματος που μου δίνεται, ότι είμαστε υπέρ της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ελευθερίας, υπέρ της ειρήνης και κατά του πολέμου. 25η Μαρτίου, διπλή γιορτή για τη χριστιανοσύνη και για την Ελλάδα μας, για τον ελληνισμό. Σαν σήμερα ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είπε το χαρμόσυνο νέο στην Παναγία μας για το ότι θα γεννήσει τον Θεό, τον Χριστό μας. Σαν σήμερα όμως και ο παλαιόν πατρόν Γερμανός ύψωσε το λάβαρο της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας και ξεσήκωσε τους Έλληνες με μία ψυχή, με ένα σώμα εναντίον της Τουρκιάς που για 400 χρόνια βάρανε την ψυχή και τη ζωή του Έλληνα. Δυστυχώς τις μέρες μας ξαναζούμε σε άλλα σημεία της γης, εύχομαι τα ίδια προβλήματα, εύχομαι κάποια στιγμή να σταματήσουν αυτά και να ζήσει ο κόσμος ειρηνικά. Σήμερα χαρήκαμε εδώ εμείς τη γιορτή μας με τα παιδιά. Δεν δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία και έμφαση στις εξισώσεις και στους μαθηματικές πράξεις, όσο στο να μπορούμε να κάνουμε τα παιδιά μας αυτόνομα και βιωματικά, μέσα από βιωματική μάθηση, να μπορούν να γίνουν όσο μπορούν περισσότερο αυτάρκης και να μπορούν μόνοι τους να αντιμετωπίζουν τη ζωή.